Τετάρτη σήμερα 21 Δεκεμβρίου, η μικρότερη μέρα του χρόνου, το γνωστό χειμερινό ηλιοστάσιο, και επειδή έχω πάρα πολλά θέματα θα ξεκινήσω αμέσως. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες Θέμη, Θεμιστοκλή, Θεμιστόκλια, Ιουλιανό και Ιουλιανή. Σήμερα στις ΗΠΑ είναι η μέρα μη στρώνει στο κρεβάτι σου. Το τέλειο με αυτή την ημέρα είναι πως καθιερώθηκε μετά από το γράμμα ενός μικρού παιδιού προς το Κογκρέσο, τη Σάνον Μπάρμπα από το Νέο Μεξικό. Στο γράμμα της η μικρή έγραφε πως έχει βαρεθεί να στρώνει κάθε μέρα το κρεβάτι της και ότι θα ήθελε μια μέρα να μπορεί. Σαν σήμερα το 1937 έχουμε πρεμιέρα. Ο Walt Disney παρουσιάζει τη Χιονάτη και τους 7 Νάνους, την πρώτη ομιλούσα ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους. Υπήρξε αμέσως τεράστια επιτυχία και καθόρισε τα κινούμενα σχέδια από εκεί και έπειτα. Μένω στο 1937, φέρνω μια τούρτα και ελάτε όλοι μαζί να πούμε Happy Birthday στη Jane Fonda, τη βραβευμένη ηθοποιό και ακτιβίστη. Η μέρα αυτή βέβαια είναι σημαδιακή από ό,τι φαίνεται για την Τζέιν, καθώς σαν σήμερα το 1991 τώρα θα παντρευτεί τον Ντεν Τέρνερ, διευθυντή του CNN. 1970 και σαν σήμερα ο βασιλιάς Έλβις Πρίσλεϊ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον σε μια συνάντηση που θα κρατηθεί μυστική μέχρι το 1972. Αργότερα έγινε γνωστό πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Έλβις ζήτησε και πήρε ένα αστυνομικό σήμα της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Βγάζω πάλι τούρτα, ετοιμαστείτε για τραγουδάκι ξανά. 1977 ο Εμμανουέλ Ζαν Μισελ Φρεντερίκ Μακρόν θα γεννηθεί στην Αμιένη της Γαλλίας. Εμμανουέλ, joyeux anniversaire! Open Gangnam Style! Είναι 2012 και όλος ο πλανήτης καταλαμβάνεται από μια αλλοπρόσαλη μουσική μανία. Το τραγούδι Gangnam Style του νότιο-κορεάτη Psy κυκλοφορεί και γίνεται αμέσως τεράστια επιτυχία. Το τραγούδι μάλιστα αυτό είναι το πρώτο που έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube. And you can tell everybody, this is your song. Χαρές και πανηγύρια για το Σερ Έλτον Τζον σαν σήμερα το 2014, καθώς θα παντρευτεί με τον επί 21 χρόνια σύντροφό του, David Furnish, 9 χρόνια μετά τον πολιτικό τους γάμο που έγινε το 2005 σε Δημαρχείο και αμέσως μόλις η Βρετανική νομοθεσία το επέτρεψε.